Πάλι θα μιλήσουμε. Τα θέματα ψυχολογικά που έχετε, είμαι έτοιμος να σας τα λύσω. Σε χρόνο μηδέν. Εμπρός. Ναι. Ναι. Αντώνης από Τρίπολη. Ναι. Παναθηναϊκός. Τι είσαι, Παναρκαδικός. Παναθηναϊκός. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, γεια σου, Τάκη. Γεια. Κοίτα, είμαι κι εγώ ένας από τους πολλούς στεναχωρημένους Παναθηναϊκούς. Ναι. Εντάξει, τώρα νικήσαμε το Πανιόνι, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι αυτό. Κάτσε, δεν σου λέει, τι δεν σου λέει. Άμα δεν νίκα, και σας ήταν τελευταίος. Ναι, εντάξει, τώρα και ο Πανιόνιος διαλυμένος, δεν είναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Καλό, δε χάρηκες που νικήσατε. Τι θες να πεις. Ναι, χάρηκα, πώς δεν χάρηκα. Αλλά εντάξει, σε αυτή η ομάδα σε σχέση με την ομάδα που είχαμε πριν κάτι χρόνια δεν έχει καμία σημασία. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση μάλλον. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να μιλήσω λίγο για το ντέρμπι. Ναι. Που εντάξει, η αλήθεια είναι πως. Εντάξει, πώς να το πω, μας άνοιξε λίγο. Με το πέναλτι. Τι λες με το? Με το πέναλτι. Ναι. Εγώ προσωπικά θεωρώ πως μπορούσε και να μην δοθεί αυτό το πέναλτι. Το έχω πει και εγώ αυτό, ναι. Ναι. Αλλά θέλω τώρα να σε ρωτήσω κάτι σοβαρά. Ναι. Ο Μολό πόσο τον έχει? Το? Τι λες ρε. Ρε μαλάκα το τρίφτη τι λες. Άκου, να σου πω κάτι ακόμα. Επειδή θες να πεις τη μαλακία σου, θα σου απαντήσω εγώ όχι με μαλακία. Εγώ ό,τι είναι να λέω, τα λέω με λόγια και με πράξεις. Το 20 πρωταθλήματα με το 44, τόσο είναι η διαφορά. Εντάξει είμαστε. Η διαφορά που έχεις 20 με τα 44 που έχω εγώ, αυτή είναι η διαφορά. Αυτή τη διαφορά, εκεί στην Τρίπολη που έχουμε το σύνδεσμο και δεν κυκλοφορείτε, αυτή τη διαφορά έχουν οι Ολυμπιακοί με σένα, ναι. Κατάλαβες? Ναι. Έτσι, μπράβο. Για πάμε. Το βλάκα τι είπε. Εδώ ο κόλος σου πονάει. Εδώ πήρες τηλέφωνο και είπες πω έχω καταντήσει. Από τον πόνο, από τα γαμίσια που σου κάνει ο θρύλος, πονάς και πήγες να πεις τη μαλακία αυτή. Που δεν κέρδισες κιόλας. Εμένα με χαροποιεί που με μια ισοπαλία χαίρεστε. Εμπρός. Του παπάρα. Εμπρός. Τι γίνεται. Με ισοπαλίες πανηγυρίζουν. Εντάξει, η κατάντια αυτή. Θυμάμαι τι είχε πει αυτός ο βλάκας ο Κωνσταντίνου. Πήρε τον Ολυμπιακό Μαρινάκη και κοιτάξτε που τον έχει καταντήσει. Θα μιλήσει ο Παναθηναϊκός. Θα μιλήσει ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ποιος θα μιλήσει? Μιλάμε για τον Αλμέιδα. Υπονεμένη με τα μισά πρωταθλήματα. Έχεις δίκιο, σου λέω. Αυτός ξεχνάει. Εσύ είπες Αυλονίτη και ένα σωρό. Εγώ θα πω Καραπιάνη το 2-4 μέσα στο ΆΚΑ. Το θυμάσαι? Τι να πω, τι να πω. Τα θυμάσαι αυτά τα γκολ, τα θυμάσαι? Τα θυμάσαι. Το 1-4. Τα θυμάμαι, τα θυμάμαι. Αγόρι μου, το 1-4 στη λεωφόρο, δεν το θυμάσαι? Τι να πει κανείς, είναι μεγάλη ιστορία και γελάω απλά με όλους αυτούς. Έτσι, μπράβο. Καλά κάνεις να γελάς, γιατί και εγώ είδες, δεν νευρίασα. Του έδειξα και εκεί το παλούκι που μπαίνει στον πάτο του από τότε που ιδρύθηκε μέχρι τώρα και ησυχάσαμε. Θέλω να τι να πω, τι να πω. Μη μου στεναχωριέσαι, ρε φίλε, τι να πω εγώ που τραβάω τα πάνδυνα. Τραβάω τα πάνδυνα, Τάκη μου, γιατί δεν έχουν μυαλό, δεν έχουν μυαλό να συνειδητοποιήσουν ποιος είναι ο γαμιάς τους. Ναι, αλλά να ξέρεις ότι δεν έχουν μυαλό, συμφωνώ, αλλά και εμείς το σύνθημα που λέμε, ποιο είναι που λέμε? Βάλτε μυαλό στην πράσινη πουτάνα. Στην πράσινη πουτάνα, γάμιστε τους, το σπίτι και τη μάνα. Τάκη μου, Τάκη μου, σας αγαπώ πάρα πολύ, Τάκη μου, είσαι ο Θεός. Θα λες αδελφοί, δεν λέτε μάνες. Να σε καλά. Τάκη μου, είσαι ένας Θεός. Θεός είναι εκεί πέρα, τι λέει. Εγώ είμαι σαν και εσένα, άστον τους Θεούς. Ένας άνθρωπος. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα. Πες κι άλλο. Λοιπόν, η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα είναι η ΑΕΚ. Μπράβο, εντάξει ρε φιλαράκο. Πάντως, ευχαριστώ που πήρες, που έγινες για Ολυμπιακός. Μετά έγινες ΑΕΚ στο τέλος. Ξέρεις και το σύνθημα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, πραγματικά θέλει την ψυχίατρο και εγώ σήμερα
είμαι εδώ σαν, σαν ψυχίατρος. Μην μου πείτε τώρα όλοι ότι έχετε γελάσει με αυτόν εδώ. Ναι. Προηγουμένως την έφυξε στην ΑΕΚ. Τώρα την έβαλε... Τι σας έκανε ο Ολυμπιακός, ρε Μάκης, για πέστε μου. Ρε, τι έγινε. Πάντως τον πήρξες καλά τον Αντώνη από την Τρίπολη. Καλά τα είπες όλα και για Ολυμπιακό και το σύνθημα. Μπράβο σου. Πάμε σε άλλο. Ναι. Έτσι είναι αυτά, ρε παιδιά. Υπάρχουν και κρυφό Ολυμπιακοί. Εμπρός. Ναι, γεια σας. Γεια. Ο Γιάννης λέγομαι. Ναι. Παναθηναϊκός είμαι. Ναι. Ήθελα να πω κάτι για τους Παναθηναϊκούς που παίρνουν τηλέφωνο στην εκπομπή του Ολυμπιακού. Ναι. Εσύ την πήρε, ναι, για πας. Καλό είναι να πιπέρουν και ξεφτελίζονται. Ναι. Ας κοιτάξει το χάλι της ομάδας που έχουμε. Ναι. Και του Ολυμπιακού καλό να τον αφήσουν στην άκρη. Δεν μπορούμε να τον πιάσουμε το Ολυμπιακό με τίποτα. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Γεια σου, Φιλαράκο, αλλά να σου πω κάτι. Τους κατακρίνεις και τόσο πολύ. Είναι οπαδοί κι αυτοί. Κι εγώ οπαδός είμαι. Και οι ΑΕΚ οπαδοί είναι. Οι ΑΕΚτζίδες, ΠΑΟΚ. Δηλαδή τι έγινε που πήραν εδώ. Να έλεγε στο άλλο, όσοι παίρνουν να έχουν επιχειρήματα, πάει στην ευχή. Να λες τώρα ξεφτιλίζονται, εντάξει. Και άμα δεν πάρει, εγώ δηλαδή πες ότι δεν πήρε ο Αντώνης. Εσύ πήγες μια χαρά. Και δεν πήρε ο Αντώνης. Δεν θα πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στον ξεφτιλισμό. Δηλαδή τι περιμένεις εσύ, να βγουν αυτοί για να ξεφτιλιστούν και σαν οπαδοί. Αφού τους έχει ξεφτιλίσει η ίδια τους η ομάδα. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Εμπρός. Εγώ είμαι. Όχι εγώ. Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, Ολυμπιακάρα. Μάλιστα. Η καλύτερη ομάδα από όλες. Καλή νύχτα. Α, έρχονται τα σκυλιά κοντά σου. Ναι ρε φίλε, το ξέρω, αλλά πρόσεχε τα σκυλιά. Εμπρός.